Απευθεία συνδέσει τώρα με τον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, όπου πριν από λίγο ψάλλει νεκρόσημο ακολουθία για τη Μαρίκα Μητσοτάκη. Εκεί είναι η Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Κατερίνα. Καλησπέρα, Θοδωρή, κυρίες και κύριοι. Σύσσωμη οικογένεια Μητσοτάκη αποχαιρέτησε τη Μαρίκα Μητσοτάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ακολουθία η οποία εψάλλει εδώ στον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου ήταν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τον επικίδιο λόγο που εκφώνησε ο γιος της Κυριάκος να είναι ιδιαίτερα συγκινητικός και να αναφέρεται στο ρόλο της μάνας που, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν και οι γιατροί της έλεγαν να μην κάνει τόσα παιδιά, εκείνη το τόλμησε και ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά στήριξε την οικογένεια, ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας. Άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο αλλά και τον επιχειρηματικό χώρο έδωσαν το παρόν εδώ στον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο επιχειρηματίας κύριος Βαρδής Βαρδινογιάννης με τη σύζυγό του κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο επιχειρηματίας κύριος Γιάννης Βαρδινογιάννης, καθώς και πολλοί βουλευτές, πρώην υπουργοί, αλλά και βουλευτές νυν και πρώην, όπως ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο αρχηγός του λαού κύριος Γιώργος Καραντζαφέρης, αλλά και πάρα πολλοί βουλευτές, ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, αλλά και πολλοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους η κυρία Μιμή Ντενίση, η κυρία Ζωή Λάσκαρη με τον σύζυγό της Αλέξανδρο Λικουρέζο, ο Λιράρης Κονταρός, ο οποίος ήρθε εδώ με τις πατερίτσες καθώς είχε ένα σοβαρό ατύχημα πριν από λίγο καιρό. Πάρα πολλοί κόσμος, η οδός Κουφά ήταν πραγματικά κλεισμένη από κόσμο που ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Μητσοτάκη, στη γυναίκα που πραγματικά ήταν αϊκίνητη, ήταν για πάρα πολλά χρόνια στο πλευρό του επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. 60 χρόνια ήταν, Κατερίνα. Πρέπει να σας πω, 60 χρόνια μαζί, ήταν συντετριμένος στο Δωρή, ήρθε υποβασταζόμενος από τον άνδρα της προσωπικής του ασφάλειας. Όλη η οικογένεια συντετριμένη, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η Αλεξάνδρα, η Κατερίνα, οι άλλες δύο κόρες της Μαρίκας Μητσοτάκη, ο Κυριάκος. Όπως γνωρίζεις, ήταν μια γιαγιά που λάτρευαν τα εγγόνια της, τα 13 εγγόνια της και τα 5 δισέγγονά της. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι η ζωή της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογένεια και τη λατρεία που είχε στο να συγκεντρώνει την οικογένεια στο οικογενειακό τραπέζι. Ήταν φημισμένη για τις συνταγές μαγειρικής, για τις νοστιμιές τις οποίες ετοίμαζε, το βιβλίο μαγειρικής που είχε εκδώσει και είχε παρουσιάσει. Οι συνταγές της στο Δωρή και τα πράγματα τα οποία ίδια έφτιαχνε. Τα ντολμαδάκια. Τα ντολμαδάκια. Εδώ βλέπουμε εμείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσέρχεται στον Ιερό Ναό. Στον Ιερό Ναό. Ήταν γνωστές λοιπόν οι συνταγές της σε όλο τον πολιτικό κόσμο, αλλά πολλές φορές και η ίδια συνήθιζε να λέει ότι η μαγειρική στην ουσία και η κουζίνα είναι ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας. Η ίδια είχε πει πολλά πράγματα ως γυναίκα, η οποία για πολλά Βλέπουμε χρόνια τώρα ήταν κοντά σε έναν ισχυρό άνδρα. Στον κύριο Σίδωρο Κούβελο, που μπαίνουν μέσα στον ναό. Ναι, Κατερίνα, συνέχισε. Στον ναό. Έλεγε πάντα λοιπόν ότι μία σχέση για να συντηρηθεί τόσο καλά στο πέρασμα του χρόνου χρειάζεται συμβιβασμούς, αμοιβαία αγάπη και κατανόηση. Πραγματικά μια γυναίκα που στήριξε την οικογένειά της, τα παιδιά της. Γνωρίζουμε όλοι και η Αλεξία και ο Κωστής, τα παιδιά της Ντόρας Μπακογιάννη, πόσο μεγάλη αδυναμία είχαν στη γιαγιά. Εδώ βλέπουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος προσέρχεται και αυτός στον Ιερό Ναό. Ναι, ναι. Γιώργος Καρατζαφέρης, Δημήτρης Αβραμόπουλος και πάρα πολλοί βουλευτές, ανάμεσά τους η κύριοι Γιακουμάτος, Βαρβιτσιώτης, Παπαδόγκωνας, Πολύδωρας, Βόζενμπερκ, Ακλαμάνης, Παυλόπουλος. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος ήταν εδώ. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη που τη βλέπουμε εδώ. Βουλευτές, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν μαζί με τη μητέρα της. Όλοι έδωσαν το παρόν. Ήταν όλοι πολύ συγκινημένοι, οφείλω να σου πω. Κύριος Δένδιας βλέπουμε εδώ τώρα που μπαίνει. Ναι. Αυτό που έλεγαν όλοι, που σιγοψιθύριζαν στην ουσία, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Ναι. Πόσο σημαντική και πόσο δυναμική προσωπικότητα ήταν, ήξερε να τηρεί το ρόλο της τόσο καλά και διακριτικά στο πλευρό ενός ισχυρού άνδρα. Από το 1953, Κατερίνα. Είχε γεννηθεί, ναι, 29 Νοεμβρίου του 30 και έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαΐου 2012. Ναι, επίσης ο Κυριάκος. Και η Μιμή Ντενίση, στενή φίλη της οικογένειας, προσέρχεται και αυτή στον Ιερό Ναό. Θα πρέπει να σου πω ότι επειδή είμαι λίγο πιο κάτω, καθώς έχει κλείσει η οδός Κουφά και τα μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλα, εμείς σε αυτό το σημείο μπορούμε να έχετε live εικόνα η σωρός η οποία φεύγει από τον Ιερό Ναό.
Η Σωρός, η οποία θα μεταφερθεί στην Κρήτη, όπου θα γίνει εκεί η ταφή, στον οικογενειακό τάφο, στο ακροτήρι Χανίων. Η Σωρός λοιπόν μόλις έφυγε από τον Ιερό Ναό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, υπό τα χειροκροτήματα του κόσμου, που πραγματικά έχει κατακλείσει ο κόσμος στην οδό Σκουφά. Μάλιστα. Έχουν βγει ο κόσμος στα μπαλκόνια. Ήταν η ατμόσφαιρα πολύ φορτισμένη, συγκινησιακά φορτισμένη. Από τις 10 η ώρα το πρωί ξεκίνησαν οι προσελεύσεις όσων παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία. Θα πρέπει να σας πω ότι στον επικίδιο λόγο τον οποίο εκφώνησε ο Κυριάκος, πέρα από το ρόλο της μητέρας, αναφέρθηκε και στην Κρήτη, στη μεγάλη αγάπη της Μαρίκας Μητσοτάκη για την Κρήτη, που ήταν η πατρίδα σου, όπως είπε, και στάθηκε στο πλευρό ενός άνδρα που ξεκίνησε από βουλευτή, απευθυνόμενος προς τον κόσμο. Και όμως αυτά τον λοιπόν, απλώς τόσο να, καλά, να θυμίσουμε τα ότι η ταφή θα γίνει αύριο στο ακροτήρι Χανίων. Κατερίνα Παπακοστοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.